αντιμέτωποι με πρόστιμα θα έρχονται εκείνοι που προκαλούν φθορές στην περιουσία του Δήμου Τρίπολης, ιδιαίτερα μετά τη σημαντική παρέμβαση βαφής πυλώνων φωτισμού που έγινε στην πλατεία Άρεως, αλλά και άλλων έργων συντήρησης μέσα στην πόλη. Άνθρωποι οι οποίοι προκαλούν φθορές, είτε με χρωματισμούς, είτε με αυτοκόλλητα, είτε με αφίσες, είτε με οτιδήποτε, προκαλούν φθορές στην περιουσία του Δήμου, σύμφωνα με τον κανονισμό που υπάρχει στο Δήμο και έχει ψηφιστεί από πολύ προηγούμενες δημοτικές θητείες, θα επιβάλλονται ανάλογα με την περίπτωση και τα αντίστοιχα πρόστιμα. Από την πλευρά του Δήμαρχος Τρίπολης παρακάλεσε τους πολίτες να είναι προσεκτικοί και να μην προκαλούν φθορές. Θα ήθελα να παρακαλέσω όλους τους συμπολίτες μας να σεβαστούν τη δουλειά που έχει γίνει, να μην αρχίσουν και γράφουν πάνω ή κολλάνε διάφορα αυτοκόλλητα, διαφημιστικά ή οτιδήποτε πάνω στις κολόνες, γιατί νομίζω ότι όλοι προτιμούμε να βλέπουμε την εικόνα αυτή που βλέπουμε σήμερα στις κολόνες και όχι αυτή που υπήρχε πριν λίγες μέρες που ήταν γεμάτο με διάφορα αυτοκόλλητα και δεν ήταν όμορφα. Θα παρακαλούσα λοιπόν, το λέω για άλλη μια φορά, όλους τους συμπολίτες μας να το σεβαστούν αυτό, να σεβαστούν τη δουλειά που κάνουν οι άνθρωποι του Δήμου, τα συνεργεία μας. Ιδάλλως θα υποχρεωθούμε να επιβάλλουμε πρόστιμα και αυτό που λέω είναι μια απόφαση η οποία έχει ληφθεί από τη Δημοτική Αρχή. Την ίδια ώρα σε πολλά σημεία της πόλης πραγματοποιούνται έργα συντήρησης. Συνεχώς γίνονται. Παρεμβάσεις στην πλατεία Άρεως έχουν αλλαχθεί πολλές φορές, πλάκες, κυβόλτι. Γενικώς, όπως είπα και όπως το βλέπετε όλοι και το βλέπουν και οι συμπολίτες μας, τα συνεργεία του Δήμου κάνουν δουλειά καθημερινά. Είναι καθημερινά παρόντα παντού και στην πόλη και στα χωριά μας. Κάνοντας παρεμβάσεις που, όπως είπα και στην αρχή, μπορεί για κάποιους να θεωρούνται μικρές.